Χαίρετε, καλωσορίσατε στο τρίτο επεισόδιο του Geo Podcast, της σειράς αυτής podcast του Geopolitical Cyprus. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο για την άμεση του ανταπόκριση. Ζήνω να γεια σου. Γεια σου Γιάννη, ε, σήμερα έχουμε νομίζω αρκετά θέματα να συζητήσουμε, όσο πιο συνοπτικά και περιεχτικά μπορούμε. Νομίζω πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις των Κυπριακών, το θέμα με τη χαλαρή νομοσπονδία, την έκθεση κουτέρε και τις εξελίξεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Κοντζιά, στην Ελλάδα. Να, να, κάνουμε έτσι μια εισαγωγή με το θέμα της χαλαρής ομοσπονδία που έτσι προέκυψε ξανά διότι δεν είναι καινούριο θέμα των τελευταίων καιρών και να πούμε ότι να διευκρινίσουμε μάλλον ότι η χαλαρή Ομοσπονδία όπω έχουμε γράψει και στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί έναν, ε, ε, έναν μοντέλο συγκεκριμένων ομοσπονδία στη διεθνή βιβλιογραφία ε, με νομικού όρου ε, ή με πολιτικού, αλλά μάλλον προβάλλεται από, την, από τον κύριο Αναστασιάδη σε αυτή τη φάση ω μια ε, εκδοχή τη Ομοσπονδία. Η οποία ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη, είναι ότι θέλει να αποκεντρώσει τις εξουσίες από, από την κεντρική κυβέρνηση στα συνιστόντα κρατήδια, στις ομόσποντες πολιτείες, ε, πλησιάζει, χωρίς να ξέρουμε σε ποιο βαθμό, διότι ακόμα δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειε στην συνομοσπονδία. Δεν λέμε ότι είναι συνομοσπονδία, διότι έχει εξισωθεί και με τη συνομοσπονδία στο δημοσίο διάλογο, που είναι επίση λάθο, αλλά πλησιάζει εν πάση περιπτώσει σε αυτήν τη λογική και θα έλεγα ότι είναι δεν ξέρω αν διαφωνεί για άλλη αλλά νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στη λογική τη Τουρκία. Είναι, της Τουρκίας, είναι και πιο κοντά στη λογική των δύο κρατών. Ναι, η Συνομοσπονδία να και δύο κρατών, ναι. Ε, Χωρί βέβαια προ το παρόν να χάνεται η διεθνή προσωπικότητα, η διεθνή ηθαγένεια. Ε, αλλά θα δείξει τελικά σε ποιο βαθμό αυτή η χαλαρή ομοσπονδία, πόσο χαλαρή θα είναι βασικά και πόσο αποκεντρωμένη. Έχει ενδιαφέρον ότι απασχόλησε αυτό το ζήτημα με τη δημόσια σφαίρα, το δημόσιο διάλογο, είτε σε επίπεδο κομμάτων, είτε σε επίπεδο social media, γιατί ήρθε ακριβώ ω σκέψη, ω μια διαδικασία brainstorming από την πλευρά του Προέδρου Αναστασιάδη, mm -hmm. ίσω, γιατί έθεσε και το ζήτημα περί δημιουργία ενό συνεδρίου που θα συζητηθούν τα ζητήματα Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία. Λίγε ναι. ημέρε πριν την κατάθεση τη έκθεση για το Κυπριακό από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Γκουντέρε. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα αντιλαμβάνεται κανεί και ένα ευρύτερο τακτικό, αν θέλει, σχεδιασμό από την πλευρά μα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε και να αναγνώσουμε πίσω από τις γραμμέ την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Νομίζω ότι τα τρία κύρια σημεία που εντοπίζονται αφορούν πρώτον, πρώτιστα, στο ότι μετά την αποτυχία του Κράνς Μοντανά το αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς διαπραγματευτικά για την ύπαρξη ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος διαγράμματος υπάρχει με κάποιον τρόπο μέσα στην έκθεση. Mm -hmm. Το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον το οποίο ε, φέρνει και εξελίξει στην κινητικότητα του Κυπριακού είναι επιστροφή της κυρίας Λουτ στην Κύπρο, η οποία ουσιαστικά θα έρθει για να ακούσει τις τελευταίες εκδοχές, απόψεις, θέσεις, όλη αυτή τη διαδικασία που ο πρόεδρος Αναστασιάδης έριξε στο τραπέζι με την έννοια της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, άρα ουσιαστικά έρχεται για τελευταία φορά να καταγράψει, να ακούσει, για να δούμε πώς προχωράει η διαδικασία. Τις νέες ιδέες όπως αναφέρει και ο Γενικός Νομαλής. Νέες ιδέες. Και το τρίτο και σημαντικότερο και το βλέπουμε και αν δούμε και το μεγάλο χάρτη της περιοχής mm -hmm. και τι εξελίξεις στα, στη γεωπολιτική της ενέργειας, αφορά φυσικά την πάγια αυτή θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία επιβεβαιώθηκε και σε επίπεδο επίσημων δηλώσεων από αξιωματούχο του State Department σε σχέση με τους φυσικούς πόρους mm -hmm. που υπάρχουν στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και πώς αυτή στα πλαίσια μια διευθέτηση του Κυπριακού θα πρέπει να τύχουν ισόρροπη με την έννοια του equity περισσότερο ναι. δια, διαχείριση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Νομίζω ότι αυτό βάζει τα πράγματα και σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, νομίζω δηλαδή ότι δεν πρέπει να δούμε ξεκομμένα ούτε το θέμα τη χαλαρή ομοσπονδία και το πώ αυτό προέκυψε, διότι δηλαδή νομίζω ότι και ο τρόπο έχει σημασία, αλλά και ο χρονισμό, δηλαδή και η εκθεσιγκουτέρε, το ότι ενδεχομένω ο πρόεδρο να προσπάθησε να προκαταλάβει καταστάσει. Ε, Όπω σωστά ανέφερε προηγουμένω, ω μια τακτική. Ε, αλλά νομίζω ότι αν έχουμε και άλλα πράγματα στον ορίζοντα που έρχονται, αφενό οι, οι γεωτρήσει ε, τη έξω, ε, η πιθανή κάθοδο του, του τουρκικού γεωτρύμπανου Φατίχ, αλλά νομίζω και το θέμα τη Ουντφυγίπ και όλα ε, αυτά νομίζω δημιουργούν έτσι ένα, ένα περιβάλλον. Μίγμα, ένα εκρηκτικό ναι, ναι. μείγμα. Ε, έχει σημασία να δούμε και τον χρονισμό τη καθόδου του Φατίχ από επίσημε Πηγές, υπάρχει δήλωση ότι ξεκινάει η γεώτρηση ανοιχτά τη Αλάνη, ανοιχτά τη Τουρκία, η οποία ξεκινάσει στα τέλη Οκτώβρη και θα διαρκέσει πέντε μήνε, mm -hmm. ένα χρονικό ορίζοντα ο οποίο μα οδηγεί στον Απρίλιο, όπου θα υπάρχει αποτέλεσμα στι δημοτικέ εκλογέ στην Τουρκία. Φυστά. Δηλαδή, ο Ερντογάν θα έχει εικόνα για του μεγάλου δήμου τη Τουρκία. Υπάρχει και ένα διακύβευμα δηλαδή για τον ίδιο. Φυστά. Και μέχρι τον Απρίλιο, θα, αν έχει υπάρξει συνέχεια του διαλόγου, αποτέλεσμα όσον αφορά την ερευνητική γεώτρηση της έξω εξελίξεις με την UNFICIP, τότε νομίζω ότι καθίσταται ένα πολύ σημαντικό χρονικό ορόσημο για να δούμε αν πλέον η Τουρκία θα μπει στη διαδικασία της ανοιχτής αμφισβήτησης του ερευνητικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με κάθοδο πλέον ερευνητικού πλοίου του Φατίχ στην προκείμενη Εντό οικοπαίδων τη Κυπριακή ΑΟΣ. Yeah. Είτε αυτά είναι το 3, το 6, το 7, το 8, το 9 και και όλα αυτά συμβαίνουν, Γιάννη, στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης εικόνας, όπου έχουμε και τις, θα έλεγα, και τις πιέσεις των Αμερικανών στην περιοχή, όπου υπάρχει ο ανταγωνισμός και η προσπάθεια των Ηνωμένων, ανταγωνισμός μεταξύ Βακερουσίας και, και η προσπάθεια των ΙΠΑ να εκδιώξουν, αν θέλεις, τα ρωσικά συμφέροντα από την, ευρύτερη, επιρροή, ναι. από την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό το βλέπουμε πέρα από τη Μέση Ανατολή τη Συρία, το βλέπουμε στην Κύπρο, και το βλέπουμε και πιο δυτικά μας, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και νομίζω πρέπει να το δούμε όλο αυτό ως, ως ένα μοτίβο ε, μια στάση που υπάρχει στο διεθνέ σύστημα αυτή τη στιγμή και εκφράζεται στην Ανατολική Μεσόγειο ή ε, την Νότια Ανατολική Ευρώπη. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την, την παρέτηση Κοντζιά. Παρέτηση Νίκου Κοντζιά, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Mm -hmm. Ο Νίκο Κοντζιά, πέρα από ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Συμφωνία των Πρεσπορ ήταν ένα εκ των αρχιτεκτών τη συμφωνία μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων για επίλυση του ονοματολογικού, επίλυση του μακεδονικού. Ένα άνθρωπο ο οποίο τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει άμεση εμπλοκή στο Κυπριακό. Μένει να δούμε πώ μπορεί να επηρεάσει πιθανόν ή όχι η παρέτησή του τη συνέχιση του διαλόγου στο Κυπριακό. Μην ξεχνά ότι στο κράτο Μολτανά ένα από εκ των ζητημάτων που τέθηκε Κατά τη διάρκεια τη κορύφωση τη διαπραγμάτευση είναι αν θα κατέλθουν οι δύο πρωθυπουργοί, δηλαδή ο Μπιναλή ναι. Γκιλτερήμα, ο Τούρκο πρωθυπουργό, και ο Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή, ο Αλέξη Τσίπρα και μέχρι νεοτέρα είναι ο Έλληνα υπουργό εξωτερικών, ναι, αναλαμβάνοντα αυτό το χαρτοφυλάκιο. Mm. Κάτι το οποίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δημιουργεί μια υπερχείληση σε περίπτωση που τα πράγματα μπουν σε κάποιον διάλογο και σε μια πιθανή κορύφωση στο Κυπριακό. Οι λόγοι πάντω παρέτηση του κοτζιά. νομίζω έχουν να κάνουν περισσότερο με τι εσωτερικέ δυναμικέ εντό του κυβερνητικού στρατοπέδου, mm. τη φυσικά Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και όλε αυτέ τι επιμέρου ε, οι οποίε καμιά φορά φωτογραφίζουν και εσωτερικού ανταγωνισμού. Μην ξεχνάμε ότι και ο, ο έχει ηγείται μια πολιτική ε, συλλογικότητα, είναι ένα πολιτικό ζώο. Ο Καμένο είναι αρχηγό του κόμματο που μαζί με 10 βουλευτέ συγκυβερνά, δηλαδή mm -hmm. ουσιαστικά ο Τσίπρα είναι όμοιρο του καμένου. Αν του φύγει ο καμένο, πηγαίνει σε εκλογέ. Και όλα αυτά μπαίνουν και σε ένα πλαίσιο ε, ενό δύσκολου νιόβρη, όπω χαρακτηρίσε και ο Αθηναϊκό τύπο την Κυριακή, για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι. Πάντω υπάρχει η αίσθηση ότι με την πάρτιση στην Κοτσιά, διότι αναφέρθηκε προηγουμένω, τα πράγματα ενδεχομένω να γίνουν. Να, να υιοθετήσει μάλλον η Ελλάδα και μία πιο μετριοπαθή στάση στο Κυπριακό. Ε, νομίζω ότι ισχύει αυτό διότι η αυτή η άποψη εδράζεται και σε μία αντίληψη που έχουμε για το τι έγινε στον Κραν Μοντανά. Και αυτή η άποψη που έχουμε για τον Κραν Μοντανά ίσω να μην είναι ολοκληρωμένη εν πάση περιπτώσει. Ποια νομίζει ότι θα είναι η στάση τη Ελλάδα στι εξελίξει που επέρχονται στο Κυπριακό. Εγώ προσπαθώντα να αναγνώσω την προσέγγιση κοτζιά στο Κυπριακό από το. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, είτε ήταν το 2016, είτε ήταν το 2017, δηλαδή από το Μον Πελεράν στη Γενέβη και από εκεί στο Κτάνς Μοντανά, mm -hmm. έχω την αίσθηση ότι η μαξιμαλιστική του θέση περί μηδέν στρατού, μηδέν εγγύησεων ήταν μια διαπραγματευτική τακτική προκειμένου yeah. να πάρει κάτι λιγότερο. Δεδομένου ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα το Βόρειο Κομμάτι της Κύπρου για δεκαετίες, διατηρεί τεράστιο αριθμό στρατευμάτων mm -hmm. και έχει και μια συγκεκριμένη θέση επί τούτου. Ε, Ακριβώ. Ε, κάπου εδώ νομίζω Γιάννη, να το, να το, κλείσουμε, να αγγίξαμε αρκετά θέματα και έχουμε πολλά άλλα να αγγίξουμε στι επόμενε εβδομάδε. Ε, Σα ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το τρίτο Geopodcast του ε, uh, Μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο YouTube, στο κανάλι μα, στο Facebook και εννοείται να εγγραφείτε για τα νεότερα στη, στη σελίδα μας στο να είστε καλά. Ευχαριστούμε.